την Σεϊσάου, τώρα δυσκολεύεται. Σκηνικά. Πολλά αντικείμενα πέφτουν εκεί. Πέφτουν αντικείμενα. Κόκκινη στον Κονσεϊσάου, ο διαιτητής αφήνει με 10 τον φάουλ. Έβγαλε ο Κύρκος κόκκινη στον Πορτογάλο. Θα το δούμε τι έγινε. Εδώ είναι τα αντικείμενα που πέφτουν. Ο Κονσεϊσάο θα πάρει ένα αντικείμενο από αυτά που είναι κάτω και θα το πετάξει στην εξέδρα. Αυτό στοιχίζει την αποβολή του από τον αγώνα. Πάση ασφαλώς που δεν συμβαδίζει με την εμπειρία του Πορτογάλου, ο οποίος όμως η καριέρα ποτέ δεν λέει ψέματα. Μια φορά στο Βέλγιο έχει συμμορφωθεί με περισσότερες από 10 αγωνιστικές, ναι. Γιατί έφτιαξε αντίπαλό του, ίσως να μην έφτιαξαν και τα αντικείμενα. Εκτός αυτού είναι ο Κονσεϊσάο. Τα λέει με τον Κύρκο που του ζητάει να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο. Ο Κονσεϊσάο επιμένει, λέει ότι χτύπησε ένα αντικείμενο και στο κεφάλι του. Είναι και ο Γκαρσία κοντά, ο Παύλο Γκαρσία, πιο ψύχρεμος. Έχει ζητήσει το λόγο Άκη ο Κίμοβ, θα τον έχει αμέσως, αλλά να δούμε λίγο εδώ αυτή την εικόνα. Είναι και ο Σάντος, ο οποίος μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Ναι, Άκη, σε ακούμε. Προφανώς πάει να τραβήξει από εκεί τον Κονσεϊσάο. Να τον πείσει δηλαδή Κώστας, να βγει έξω. Ναι, ο τεχνόμενος προς την εστία του πίσω, ναι. Ο Χαλκιάς ρώτησε και τον Σνάουτσνερ, ο οποίος του περιέγραψε το περιστατικό. Το είδαμε, δεν υπάρχει αμφιβολία για το τι έγινε. Ναι, απλά θέλω να πω ότι δεν υπάρχει. Από τις κάμερες της ΝΕΤ. Έκανε μια χαρακτηριστική κίνηση και ο Χαλκιάς δείχνοντας το κεφάλι ότι ήταν απερίσκεπτη η σκέψη του Κονσεϊσάου. Τώρα κρατάει άλλο ένα αντικείμενο. Βεβαίως και είναι. Α, ήταν Περιβραχιόνιο, ναι, το Περιβραχιόνιο. Ναι, συγγνώμη, αλλά έπεσαν, θα πάει στον Μαλεζά το Περιβραχιόνιο και θα φύγει και ο Σάντος στον πάγο για να συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι που σταμάτησε με αφορμή την αποβολή. Τον βλέπετε τον Σέρβιο Κονσεϊσάο να φεύγει και να πηγαίνει προς την Φυσούνα. Συνοδευόμενος από τον άνθρωπο της Super League, τον Γιώργο Γκανάτσιο. Συνεχίζει ο Κονσεϊσάο, αντιδρά, βλέπετε τι γίνεται και φεύγει, ενώ δεν δέχεται και τις παροτρύνσεις τέλος πάντων.